Καλή σας ημέρα, τι κάνετε κύριε Κατηφέ, καλή σχολική χρονιά, ευχόμαστε. Καλή σας ημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας και βασικά σε όλους τους γονείς και σε όλους τους μαθητές για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η οποία δεν ξεκινάει έτσι όπως να το πούμε θα θέλαμε ή έτσι όπως θα ήταν το ιδεατό και μέσα στις συνθήκες που ζούμε σήμερα. Έχει γίνει κάτι εννοείται λόγω της κατάστασης. Λόγω της κατάστασης, γιατί ξέρετε... Πώς πήγε η πρώτη μέρα, σύμφωνα έτσι και με τις αναφορές που έχετε από τους συναδέλφους σας, γιατί πάντοτε υπάρχουν σε λίγο νέων, θεωρητικά. Κοιτάτε, η πρώτη μέρα πήγε, αν το θέλετε, να το πούμε έτσι αναμενόμενα, με την έννοια από τη μία έχουμε τη χαρά που έχουν οι ίδιοι μαθητές που επιστρέφουν στο φυσικό τους χώρο, τα όνειρα που κάνουμε εμείς οι γονείς, τις προσδοκίες που έχουμε για το μέλλον, για τη μόρφωση των παιδιών μας. Ωραία, άρα δεν υπήρξαν όμως, προβλήματα στη διαδικασία, θα έτσι. Θα σας πω. Στη διαδικασία δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν ιδιαίτερα προβλήματα, αν εξαιρέσει κανείς ότι αν κάποιος ήθελε να δηλώσει προχτές το βράδυ το self-test και πέσει για πολλωστή φορά η πλατφόρμα και υπήρχαν δυσκολίες για τα self-test. Παράλληλα όμως, με όλα αυτά που ανέφερα, μέσα στους γονείς και στους ίδιους τους μαθητές επικρατεί αγωνία, ανασφάλεια και για τα υγειονομικά μέτρα που δεν υπάρχουν και για τις αλλαγές στο περιεχόμενο. Μισό λεπτό. Υγειονομικά μέτρα γιατί δεν υπάρχουν? Να μείνουμε σε αυτό. Είναι σοβαρό που λέτε. Τι εννοείτε? Εννοούμε ότι τα υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία έχουν ανακοινωθεί ουσιαστικά είναι πρωτόκολλα υπερμετάδοσης του ιού. Και το λέμε αυτό με την έννοια ότι όταν για παράδειγμα με το 50% συν 1 κλείνει ένα τμήμα, πραγματικά καταλαβαίνουμε ότι πρώτα θα έχουμε εξάπλωση του ιού σε σχολείο και μετά μέτρα. Ενώ ουσιαστικά απαιτείται πρόληψη. Mm. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό που εδώ και δύο χρόνια, ξέρετε, είμαστε στην τρίτη σχολική χρονιά εν μέσω πανδημίας και μπροστά στο τέταρτο κύμα, για να μην μπούμε μέσα στο τέταρτο κύμα, που μέτρα που όφυλα να έχουν πάρθει, όχι απλά δεν έχουν πάρθει, αλλά γίνεται ακόμα χειρότερη η εκπαιδευτική διαδικασία. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Όταν εμείς ζητάμε εδώ και δύο χρόνια, όχι μόνο εμείς οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές, ίσομη εκπαιδευτική κοινότητα, αραίωση των μαθητών, λιγότεροι μαθητές στα τμήματα, που ξέρετε αυτό απαιτεί προσλήψη των εκπαιδευτικών, σήμερα με τα νέα νομοσχέδια έχουμε αύξηση των μαθητών. Δηλαδή εκεί που είχαμε τμήματα, ας πούμε, χαρακτηριστικά τρία τμήματα της τρίτης γυμνασίου με 20 μαθητές, τώρα γίνονται τρία με 27 μαθητές. Mm-hmm. Δηλαδή αντί να έχουμε και λιγότερους μαθητές, γιατί αυξηθήκαν οι μαθητές? Γιατί μειώθηκαν τα τμήματα για να μην γίνουν προσλήψεις. Αφού είπατε 3 τον 20, γιατί... γίναν 3 τον 27. Ήδη είναι τα τμήματα. Από 4 τον 20. Α, 4, εντάξει. Okay. Εκεί που είχαμε 4 εικοσάρια, γίνονται για παράδειγμα 3 τον 27. Mm-hmm. Είναι σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Ή για παράδειγμα, υγειονομικά μέτρα μιλάμε όταν υπάρχουν αυτή τη στιγμή εκατοντάδες κοντέινερ για σχολικές αίθουσες και κυρίως αξιοποιούνται στην προσχολική. Στη δίχρονη προσχολική αγωγή, δηλαδή η πρώτη επαφή ενός προνηπίου ή νηπίου με τη σχολική κοινότητα, είναι ένα κοντέινερ των 30 τετραγωνικών που στηβάζονται 20 μαθητές. Γιατί υγειονομικά μέτρα μιλάμε? Γιατί ξέρετε, το λέμε εδώ και τρίτη σχολική χρονιά, ότι το self-test από μόνο του, η μάσκα από μόνο του, το εμβόλιο ακόμα αν θέλετε από μόνο του, δεν αρκούν. Δεν αρκούν. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό στην κυβέρνηση, η οποία οφείλει πραγματικά να πάρει μέτρα για την προστασία της υγείας και των παιδιών μας και των εκπαιδευτικών και εμάς των ίδιων των γονιών. Μάλιστα. Ωραία. Πρόεδρε, αυτό είναι το κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με το κομμάτι της πανδημίας. Από εκεί και πέρα, τα κλασικά τα οποία συζητούσαμε κάθε έναρξη σχολικής χρονιάς, βιβλία, καθηγητές, κατάσταση δάσκαλοι, κατάσταση σχολείων, εγκαταστάσεων. Πώς είμαστε? Κοιτάτε, εδώ θα πούμε, αν το θέλετε, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Γίνανε προσλήψεις, για να μην αδικούμε, οι οποίες όμως είναι πολύ πίσω, πάρα πολύ πίσω από τις πραγματικές ανάγκες. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να ξεκινάει το σχολείο και να μην υπάρχει κανένα εκπαιδευτικό κενό. Και μάλιστα αυτή την περίοδο... Υπάρχουν κενά, κύριε Κατηφέ? Χιλιάδες κενά σε όλη τη χώρα, βέβαια. Έχετε στοιχεία ακριβώς πόσα? Αυτή τη στιγμή το πώς εκφράζεται σε κάθε περιοχή, όχι, δεν έχουμε προλάβει εννοείται να τα μαζέψουμε. Το κατανοείται αυτό, αλλά μόνο αν δείτε τις προσλήψεις που γίνανε και τις συντάξεις. Όχι, δεν πάει έτσι, κύριε Κατηφέ. Είπατε ότι υπάρχουν χιλιάδες κενά. Πρέπει να μας πείτε πώς. Αυτό θέλω να σας πω, ότι αν δείτε τις προσλήψεις που έγιναν φέτος, τις συνταξιοδοτήσεις που έγιναν
φέτος. Το ότι δεν έχει ακόμα προχωρήσει το β' κύμα για τις προσλήψεις των αναπληρωτών, που εμείς μιλάμε για μόνιμο προσωπικό, η εκτίμηση είναι ότι φέτος τα κενά θα είναι σχεδόν 25 με 30 χιλιάδες. Άρα μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Για παράδειγμα, είναι χαρακτηριστικό το ότι υπάρχει... Δεν το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ειλικρινά. Τι είναι ότι 25.000 και να βγαίνει χθες ο γραμματέας και λέει: πήραμε 13.000 εκπαιδευτικού μόνιμους και αναπληρωτές και παντού όλοι είναι στη θέση τους. Νομίζω ότι ξέρετε. Εσείς το ξέρετε ότι. Εμείς με χαρά να δείξουμε ότι. Εάν υπάρχει πρόβλημα να το αναδείξουμε, αλλά λίγο συγκεκριμένα. Πολύ συγκεκριμένα. Ότι οι προσλήψεις που έγιναν φέτος σε σχέση με τις συνταξιοδοτήσεις διαμορφώνουν ένα αρνητικό πρόσημο στον αριθμό των εκπαιδευτικών που θα έπρεπε να είναι από την πρώτη μέρα στα σχολεία. Και αν πραγματικά. Ξέρουμε σχολεία, δηλαδή, ας πούμε, το τάδε σχολείο δεν έχει φιλόλογο, το ΔΥΝΑ δεν έχει μαθηματικό. Αυτό είναι το ερώτημα. Ξέρετε, είναι λίγο δύσκολο στα 13.000 σχολεία όλη τη χώρα να σας πω αυτή τη στιγμή: εκεί δεν υπάρχει αυτό, εκεί δεν υπάρχει αυτό, εκεί δεν υπάρχει αυτό. Αλλά όταν ξεκινάνε τα σχολεία με 4 ώρα και 5 ώρα, όταν ξεκινάνε τα σχολεία τη δευτεροβάθμια ή στην πρωτοβάθμια, υπάρχουν ακόμα τεράστια κενά στο προσωπικό παράλληλο. Το καταλαβαίνουμε. Πολύ ευχαρίστως. Γι' αυτό κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Για να μας πείτε ποια σχολεία κάνουν 4 ώρα και 5 ώρα. Πού, σε ποιες περιοχές, εάν εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχουν αναλυτικότερα στοιχεία αυτή τη στιγμή, για να μπορέσουμε και εμείς να θέσουμε τα ερωτήματα εκεί που πρέπει. Σας λέω, έχουμε εικόνα και από την Αττική, έχουμε εικόνα και από σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας, έχουμε εικόνα από σχολεία στη Ρόδο, έτσι, το ότι υπάρχουν εκπαιδευτικά κενά. Δηλαδή, εσείς θέλετε. Δηλαδή, ναι, ξέρετε, θέλουμε. Γιατί αν συγκεκριμένα. Εμείς. Γιατί αν μετά από εμάς ο Χατζής, ας πούμε, βγάλει την Υπουργό Παιδείας, πρέπει να της πει ότι στο δεύτερο Λύκειο Ηλιούπολης λείπουν 3 μαθηματικοί. Στο πρώτο γυμνάσιο Καλλιθέας λείπουν 2 φιλόλογοι και ο γυμναστής. Ναι, καταλαβαίνω τι εννοείται, αλλά ξέρετε, σας ξαναλέω ότι είναι πολύ δύσκολο για μας αυτή τη στιγμή να έχουμε ακριβώς ένα σχολείο. Κατανοητό αυτό το ζήτημα, αλλά ξέρετε. Νομίζω ότι εμείς πρέπει να μείνουμε στο ουσιαστικό. Mm-hmm. Και το ουσιαστικό και να είναι κλείσουμε την καλοσύνη με αυτό. Ναι. Τα παιδιά μας, επί 2 χρόνια, λόγω της ανυπαρξίας μέτρων με κλειστά σχολεία και μέσα από τα τεράστια κενά που έχουν διαμορφωθεί και μορφωτικά και ψυχοκοινωνικά στην τηλεκπαίδευση, πραγματικά έχουν ανάγκη αυτό που λέμε από το να ξεκινήσει όχι μόνο να μιλήσει εκπαιδευτικός, αλλά από προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας. Παίρνω 2 χαρακτηριστικά παραδείγματα. Σκεφτείτε έναν μαθητή που φέτος πάει γάμα λυκείου. Ότι ουσιαστικά σε όλο το Λύκειο έχει κάνει ελάχιστο διαζώσεις μάθημα 2 χρόνια. Ναι. Ή ένα παιδί το οποίο θα πάει 3η δημοτικού, ουσιαστικά φέτος ξεκινάει την επαφή του με το δάσκαλο. Άρα είναι ζητήματα, πάντω θέλετε, πρέπει και οφείλει να σκύψει από πάνω η κυβέρνηση. Και ας με επιτραπεί να πούμε. Να μην σκύψουν οι δάσκαλοι από πάνω. Για να σκύψουν οι δάσκαλοι πρέπει να είναι στη θέση του. Mm-hmm. Να υπάρχουν δάσκαλοι για να μπορούν να σκύψουν. Δεν χρειάζεται μόνο να σκύψουν οι δάσκαλοι. Ωραία. Κύριε Κατηφέ, εγώ θα έλεγα να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα με πιο συγκεκριμένα στοιχεία, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και εμείς να πιέσουμε να λυθούν τα προβλήματα εφόσον υπάρχουν στο βαθμό που τα λέτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή χρονιά, να ευχόμαστε. Καλά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.